Επειδή έχουμε όμως κοινοβουλευτική δημοκρατία και μέσω αυτής εκφράζεται η λαϊκή βούληση, αυτό που λέτε ότι έχουμε την πλέον μνημονιακή βουλή, ασχέτως αν ψηφίζουν κάποιοι ναι ή όχι σε ό,τι έρχεται αυτή τη στιγμή στη Βουλή, υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Πώς θα αλλάξει λοιπόν, ρώτα, η χώρα από τη στιγμή που η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων στη Βουλή έχουν αυτόν τον δρόμο? Ποια είναι η εναλλακτική πρόταση και πώς θα διαβολήσει αυτό το σύστημα? Θα αλλάξει η Ελλάδα και πολύ γρήγορα. Θα ανατραπούν τα πάντα στη χώρα. Θα φύγει αυτή η κυβέρνηση και θα φύγει νύχτα. Θα φύγει όλο το μνημονιακό μπλοκ. Διασήμαντον αφορμή, γρήγορα θα έχουμε μεγάλη ανατρεπτική εξέγερση στη χώρα. Θα οδηγηθούμε σε εκλογές. Οι συσχετισμοί θα αλλάξουν. Η λαϊκή ενότητα θα διαμορφώσει ένα μεγάλο μέτωπο, γιατί αυτό το μέτωπο χρειαζόμαστε τώρα, όλων χωρίς εξαίρεση των αντιμνημονιακών δυνάμεων, για να σπάσουμε το μνημονιακό τείχος και θα το σπάσουμε. Θα μπούμε σε ένα καινούριο δρόμο, ελπιδοφόρο δρόμο. Εγώ είμαι απόλυτα αισιόδοξος ότι μπορεί να γίνει αυτό. Και να ξέρετε ότι αν εμείς μπούμε και με ένα καλό ποσοστό στη Βουλή, και ενώ η λαϊκή ενότητα και το μέτωπο αυτό το οποίο θέλουμε να συγκροτηθεί, που δεν ξέρουμε κανένα από αυτό το μέτωπο που είναι αντιμνημονιακός, λοιπόν, αν μπούμε στη Βουλή, να ξέρετε ότι οι εξελίξεις από εκεί πέρα θα είναι εξελίξεις χιόνος τη βάδας. Αυτό το περιστατικό που μπορεί να αλλάξει το ρούν της ιστορίας, μπορεί να είναι ενδεχομένως και ένα τυχαίο περιστατικό το οποίο θα δρομολογήσει εξελίξεις. Συνήθως έτσι γίνεται. Οργανώνεις, μεθοδεύεις, προσπαθείς, κάνεις. Δεν πάνε χαμένα βεβαίως. Δεν πάει χαμένο τίποτα από αυτά. Αλλά εκεί που δεν το περιμένεις γίνεται κάτι ανέλπιστο, κάτι τυχαίο, κάτι περιστασιακό, το οποίο αποτελεί το σπινθήρα. Όχι απαραίτητα ευχάριστο πάντα. Όχι, μπορεί να μην είναι ευχάριστο, μπορεί να είναι δυσάρεστο, μπορεί να είναι και τραγικό καμιά φορά. Λοιπόν, και βγαίνει ο κόσμος στο προσκήνιο. Γιατί η συσσωρευμένη οργή και η αγανάκτηση ψάχνει να βρει τρόπους να ξεσπάσει. Και δεν ξέρεις και τις μορφές που θα ξεσπάσει, γιατί ξέρετε, η ιστορία δεν προβλέπεται. Ούτε τα πάντα είναι προκαθορισμένα. Ούτε ό,τι έγινε χτες θα γίνει και αύριο. Η ιστορία είναι πάρα πολύ σύνθετη και έχει πάρα πολλές εκδοχές, πάρα πολλές, άπειρες εκδοχές. Λοιπόν, γρήγορα θα πάμε σε καταστάσεις οι οποίες θα είναι δυσάρεστες για τους κυβερνώντες, για το μνημονιακό σύστημα, πάρα πολύ δυσάρεστες, και ευχάριστες και ελπιδοφόρες για τον ελληνικό λαό, ο οποίος χρειάζεται μια ανάταση πολιτισμού, αξιών, αρχών, αλληλεγγύης, για να μπορέσει να σταθεί όρθιος σε αυτήν την Ελλάδα που αργοπεθαίνει, και σε ένα πολίτη που εξαθλιώνεται καθημερινά, εξαθλιώνεται και πολιτιστικά, εξαθλιώνεται αξιακά, εξαθλιώνεται οικονομικά και κοινωνικά, ταπεινώνεται θα έλεγα, και αυτά είναι τα χειρότερα που μπορεί να συμβούν σε μια χώρα, σε ένα έθνος, σε ένα λαό. Και κάτι τελευταίο, κύριε Λαφαζάνη, είναι βασικός άξονας αυτών των αλλαγών η πολιτική απόφαση για εθνικό νόμισμα ή δεν παίζει τον πρώτο και κύριο ρόλο? Βεβαίως. Είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για να βγούμε από την κρίση. Όσο η Ελλάδα είναι μέσα στη γερμανική φυλακή που λέγεται Ευρωζώνη, δεν έχει κανένα απολύτως μέλλον. Δεν πρόκειται να βγούμε ποτέ από την κρίση μέσα στο ευρώ. Το ευρώ είναι μεταφιεσμένο μάρκο. Το ευρώ είναι η παρέτηση από κάθε κυριαρχία και η ανάθεση της νομισματικής, της δημοσιονομικής, της οικονομικής πολιτικής στη Γερμανία. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να έχουμε καμία διέξοδο. Δεν μπορεί ας πούμε να πηγαίνει ένας Έλληνας στην τράπεζα, μια μικρή επιχείρηση, να πάρει δάνειο και η τράπεζα να κλείνει την πόρτα. Και αν την ανοίξει να χρειάζεται πολύ μεγάλες υποθήκες για να δοθεί δάνειο και τρίτη εγγύηση. Και το δάνειο να δίδεται, αν θα δοθεί, με τα χίλια ζόρια που δεν δίδεται, με σχεδόν διψήφιο επιτόκιο. Πάει αντίστοιχη επιχείρηση στη Γερμανία, οι πόρτες ορθάνεκτες, η ρευστότητα περιόριστη, το επιτόκιο μηδενικό. Είναι αδύνατο να συγκλίνουν αυτές τις οικονομίες. Συνεχώς έτσι θα αποκλίνουν. Δεν υπάρχει ένα ευρώ. Αυτό που μας λένε είναι αθλειότητα, ψέμα, παραπλάνηση. Υπάρχουν 17 ευρώ, 17 εθνικά ευρώ. Δεν υπάρχει ενιαίο νόμισμα. Δεν είναι το ίδιο το ευρώ στην Ελλάδα με το ευρώ στη Γερμανία. Έχουμε 17 ευρώ και πάνω απ' όλα είναι το μεταφιεσμένο μάρκο
της Γερμανίας, η οποία επικυρίαρχα καθορίζει την νομισματική και οικονομική πολιτική προς όφελός της. Λοιπόν, πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την τραγωδία, η Ελλάδα να φύγει από την Ευρωζώνη, να πάει στο εθνικό νόμισμα. Η μετάβαση αυτή είναι πολύ ρεαλιστική, είναι βιώσιμη, μπορεί να ανοίξει ένα δρόμο ελπίδας και προοπτικής για τη χώρα, εφόσον βεβαίως συνδυαστεί και με ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα για τη διαγραφή του χρέους, για την εθνικοποίηση των τραπεζών, για την αναδιανομή του πλούτου, για την αποκατάσταση στοιχειωδών κανόνων στις εργασιακές σχέσεις και όχι την κατεδάφισή τους με το νέο εργασιακό πακέτο, την πλήρη κατεδάφισή τους με το νέο εργασιακό πακέτο που έρχεται από το Σεπτέμβριο. Και ακούω σήμερα ότι ο εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου διέταξε να απελευθερωθούν οι ομαδικές απολύσεις στην Ελλάδα. Έλεος, η Ελλάδα είναι μια χώρα ανέργων, η Ελλάδα είναι μια χώρα απολυμένων. Αν επιτραπούν και οι ανεξέλεκτες ομαδικές μάλιστα απολύσεις, καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν εργασιακές σχέσεις, υπάρχει εργασιακή δουλεία. Λοιπόν, αυτά όλα δεν μπορεί να αλλάξουν μέσα στην Ευρωζώνη, θα αλλάξουν με εθνικό νόμισμα και με ένα ριζοσπαστικό προοδευτικό πρόγραμμα. Αυτή είναι η δική μας πρόταση.